Να είμαστε λοιπόν στην πίστα των Μεγάρων με το Nissan GT-R. Ένα αυτοκίνητο όνειρο για τους περισσότερους και πώς να μην είναι άλλωστε. Η Nissan γνωστή όσον αφορά την παρουσία της στους αγώνες αλλά και στο motorsport γενικότερα, δίνει ένα αυτοκίνητο σπονδύ στον πραγματικό οδηγό, με το οποίο μπορεί να κινηθείς πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ εύκολα και με πολύ μεγάλη ασφάλεια. Ένα αυτοκίνητο το οποίο μπορεί να μην έχει εξωπραγματικό κόστος, έχει όμως εξωπραγματικές επιδόσεις. Δεν είναι συνηθισμένο στις μέρες μας στην Ελλάδα του 2016 να παρουσιάζεται ένα υπεραυτοκίνητο. Κύριε Μεθενή, τι εντυπωσιακό το Nissan GT-R. Πραγματικά έχει μια απίστευτη δύναμη και συμπεριφορά στον δρόμο, δεν θυμίζει τίποτα ένα συμβατικό αυτοκίνητο και για κάποιον ακόμα που είναι και άπειρο σε τέτοιου είδους αυτοκίνητα να το οδηγήσει, του συγχωρεί τα σφάλματα ακόμα και στην πίστα, διορθώνει αμέσως και πραγματικά η απόλαυση που σου δίνει είναι κάτι το ξεπραγματικό. 2x2 όσον αφορά στα καθίσματα, μια τιμή κάτω από τις 200.000 ευρώ. Ξεκινάμε κάτω από τις 200.000 ευρώ στην Ελλάδα, είμαστε περίπου στις 170.000, 168.500 για την ακρίβεια. Και έχει αρκετούς πελάτες, αν θέλετε, όχι μόνο η φίρμα, δεν αναφέρομαι στην Nissan, στον Nismo και στο GT-R, αλλά και το συγκεκριμένο μοντέλο. Στο παρελθόν υπήρξαν αρκετά αυτοκίνητα στην Ελλάδα και καταλαβαίνω ότι πάνω σε αυτή τη δυναμική θέλετε, να αξιοποιήσετε. Υπάρχει ένα κοινό που το αυτοκίνητο το λατρεύει, το αγαπά και σίγουρα υπάρχει ακόμα κοινό το οποίο μπορεί να διαθέσει κάποια χρήματα για να το αγοράσει. Είναι ένα αυτοκίνητο εξεζητημένο, σαφώς, το αναγνωρίζουμε όλοι αυτό. Αλλά το κοινό ακόμα εξακολουθεί, υπάρχει στην Ελλάδα, το αγαπά, το λατρεύει και θα θέλει να το βλέπει στον δρόμο. Και αν σκεφτείς ότι το αντίστοιχο Porsche ή Ferrari έχει από 100 έως 200.000 παραπάνω, σίγουρα είναι και σε μια τιμή πολύ δελεαστική για υπεραυτοκίνητο. Έχει να κάνει και με τη σχέση της τιμής, αλλά σίγουρα και αυτό που προσφέρει το αυτοκίνητο για όποιον το γνωρίζει και είναι γνώστης του θέματος, νομίζω ότι τον καλύπτει με το παραπάνω. Οι προσδοκίες του καλύπτονται στον υπέρτατο βαθμό. Σας ευχαριστούμε για αυτή την παρουσίαση. Εγώ ευχαριστώ.